που ψήφισε η κυβέρνηση για την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και κατά συνέπεια για την ένταση της καταστολής μέσα στα κλίματα, για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων μέσα στους χώρους που φοιτούν φοιτητές που εργαζόμαστε και εμείς εργαζόμενοι, σε ένα χώρο όπου δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις. Ήρθε λοιπόν χθες η κυβέρνηση Εφημίδη να υλοποιήσει αυτό το σχεδιασμό και βρεθήκαμε φοιτητές και εργαζόμενοι ήδη από χθες, καταγγείλαμε αυτή την παρέμβαση της αστυνομίας και σήμερα εγώ από τις 8 το πρωί και στις 12 θα κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ούτως ώστε να πει τέλος σε αυτό το σχεδιασμό. Και δεν θα μου πεις αυτό που μου είπες πριν. Λοιπόν, καταρχάς, εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, ενώ πετιούνται έξω χιλιάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών, με 10.000 παιδιά λαϊκών οικογενειών έξω από τις σχολές, ενώ πετιούνται εργαζόμενοι, θα έχουμε σε λίγο διάστημα τις συμβάσεις πολλών συναδέλφων μας που λήγουν και θα μείνουν στον δρόμο, ανοίγουν τα πανεπιστήμια για την αστυνομία. Και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, αλλά αυτό που έρχεται να εξυπηρετήσει είναι το ότι μετατρέπεται, θέλουν να προστατεύσουν τα νέα σχέδια που έχουν για το Πανεπιστήμιο, δηλαδή το να λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια, με έσοδα, έξοδα, χωρίς να μπαίνει σαν πρώτο και βασικό και μοναδικό ζητούμενο η προστασία, η υπεράσπιση του δικαιώματος και του κοινωνικού στην υπόθεση, θέλουν να τα μετατρέψουν τα πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις, να λειτουργούν με τέτοια κριτήρια. Και η πανεπιστημιακή αστυνομία έρχεται ακριβώς να θωρακίσει αυτή την λειτουργία και αν μην να προλάβει αντιδράσεις φοιτητών, να προλάβει αντιδράσεις εργαζομένων που θα παλεύουν για τους όρους εργασίας τους, να προλάβει την τράση φοιτητών που θα παλεύουν για το δικαίωμά τους στην υπόθεση. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα ακόμα επεισόδιο στην καταστολή που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση σε όλα τα δικαιώματά μας. Είδαμε και με τον νόμο Χατζηδάκη που προσπαθεί να βάλει επόδιο στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, στην συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων και μια σειρά πλευρές που έχουμε βιώσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Το λένε πολύ ξεκάθαρα οι φοιτητές. Δεν είμαστε κλιματίες, άρα η κυβέρνηση μπορεί να δώσει χρήματα, δίνει 50 εκατομμύρια τώρα, αλλά μπορεί να δώσει χρήματα, δεν δίνει χρήματα για τις πραγματικές ανάγκες. Δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν εστίες φοιτητές. Δεν έχουν εστίες. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν αμφιθέατρα, δεν υπάρχουν αναλώσιμα στα εργαστήρια. Λείπουν βασικές ανάγκες και έρχεται να λύσει αυτό. Δηλαδή αυτό πρέπει να προβληματίσει και τον κάθε έναν από εμάς, τον κάθε ένα που στέλνει τα παιδιά του στο πανεπιστήμιο, τον κάθε ένα γονιό που σκέφτεται να τα στείλει, το τι πραγματικά. Προσπαθεί να λύσει η κυβέρνηση. Γιατί για τις πραγματικές ανάγκες, γιατί υπάρχει να έχουν το πανεπιστήμιο σύγχρονο, ασφαλές, να υπάρχει φωτισμό, να υπάρχουν φύλακες και όλα αυτά δεν είναι. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι λαμβάνες και έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση.